Ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφάσισα να αλλάξουμε την τελική υπουργική μέχρι σήμερα, μέχρι προχθές, μέχρι πριν από 2 χρόνια. Οι εταιρείες έπρεπε, ιδίως οι ιδιωτικές, να μένουν μακριά από τους υπουργούς. Οι στρατιωτικοί, οι ΑΚΑΜ, δεν θα έπρεπε να συναντούν εταιρείες. Αυτό έπαψε να λειτουργεί. Για μας, οι ιδιωτικές εταιρείες είναι ακριβώς όπως οι δημόσιες εταιρείες αμυντικού εξοπλισμού. Και ο Υπουργός, αλλά και το Επιτελείο, με πρώτο την ΔΑΕ, και εδώ να φτάσω ιδιαίτερα τον άνθρωπο του κ. Κυριακίδη, που το έκανε πράξη. Είμαστε δίπλα σας. Εκπροσωπούμε και τις ιδιωτικές εταιρείες σε κάθε συνάντηση που έχουμε με ξένα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας. Και το ίδιο θα κάνουμε σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Κυπριακό Υπουργείο Άμυνας, σε οποιαδήποτε συνεργασία αποφασίσετε και συνέργεια από κοινού να προχωρήσετε οι εταιρείες σε αυτά τα επιστήματα. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και στην περιοχή της Μεσογείου αλλά και στα Βαλκάνια έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο και ασταθές πολιτικό τοπίο στην ευρύτερη γειτονιά του χώρου μας. Η έξαρση του Ισλαμικού φονταμενταλισμού αλλά και οι κοινωνικές και θρησκευτικές συγκρούσεις που μένονται στη γειτονιά αποτελούν δυσμενείς μεν εξελίξεις, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για την Ευρώπη. Και τα γεγονότα αυτά ξεπερνούν μεμονωμένα κράτη και συνιστούν ευρύτερη απειλή και απαιτούν συλλογική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή και διεθνή αντιμετώπιση. Εδώ ο ρόλος της Ελλάδος και της Κύπρου είναι κομβικός. Εμείς μπορούμε να είμαστε οι συνομιλητές και με τη μία και με την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα που συνομιλούμε με το Ισραήλ, συνομιλούμε σε αραβικές χώρες. Άρα, οποιοδήποτε προϊόν προκύψει αμυντικό υλικού μπορεί μέσω της Ελλάδος και της Κύπρου να δίνεται με πιστοποιητικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ΝΑΤΟ σε όλες τις χώρες που μεταξύ τους δεν συνομιλούν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να γίνουν οι φορείς μετάδοσης της τεχνολογίας και παράλληλα προϊόντων προς την αμυντική αγορά. Στο σημείο αυτό, θέλω να τονίσω αυτό που ο κύριος Υπουργός ανέφερε, την αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μέχρι τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μια πολιτική που εξαιρούσε τον τομέα της άμυνας από οποιοδήποτε χρηματοδότηση. Με τη νέα πολιτική πλέον, λόγω της ΠΕΣΚΟ αλλά και της ΕΝΤΑ, βλέπουμε την αρχή της χρηματοδότησης της αμυντικής βιομηχανίας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να είμαι απόλυτος. Δυστυχώς στο παρελθόν είδαμε κονδύλια μεγάλα να δίνονται στο θέμα της έρευνας και το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε όλοι τεράστιους φακέλους μελετών που δεν κατέληξαν πουθενά. Αυτό ήταν ένα τεράστιο λάθος του παρελθόντος. Ο σκοπός μας είναι αυτά τα κονδύλια να διοχετευτούν σε πραγματικά πρότυπα, σε πραγματικές έρευνες που θα οδηγήσουν σε πραγματικά προϊόντα για να βοηθήσουν και την παραγωγή η οποία έχει τεράστιες δυνατότητες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν και τις νέες απειλές που διαμορφώνονται. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχε η κυβερνοάμυνα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν υπήρχαν καν τα πολιτικά ντρόνς. Δεν υπήρχαν τα UAV. Δεν υπήρχε ο πόλεμος που διεξάγεται στην πληροφορία μέσω του διαδικτύου. Οι εξελίξεις λοιπόν της τεχνολογίας μας αναγκάζουν και μας ανοίγουν και προοπτικές σε νέες συνεργασίες και σε νέα προϊόντα. Τη δουλειά την οποία κάνανε 5 φαντάροι στο Φαρμακονήσι, φιλώντας σκοπιές επί 24ωρου βάσους, μπορεί να την κάνουν αυτή τη στιγμή drones, τα οποία ένας στρατιώτης μπορεί να το κομματάρει μέσα από ένα φυλάκι. Οι εξελίξεις λοιπόν της τεχνολογίας οδηγούν σε νέες λύσεις και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με την έρευνα. Στο σημείο αυτό,
ζητάμε τη συμμετοχή των περιεργητικών κέντρων και των πανεπιστημίων, της πανεπιστημιακής κοινότητας, διατηρώντας βέβαια την διαδικασία του απορρίτου που προβλέπεται για το αμυντικό υλικό. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ακόμα ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, προκειμένου να γίνει ένας εξορθολογισμός των εφισταμένων συστημάτων που κατέχουν οι ενόπλες δυνάμεις. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα παράδειγμα, αλλά αυτό που ζητώ από εσάς είναι ότι ξέρετε τα περισσότερα πράγματα. Να πάρετε πρωτοβουλίες. Όχι απλώς να περιμένετε να βγάλει ένα πρόγραμμα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά γνωρίζοντας τα εφιστάμενα μέσα, να προτείνετε εσείς δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν ανάπτυξης μέσων που είναι καθυλωμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και από την ημερομηνία αγοράς τους. Αλλαγής μέσων, δυνατότητας πιθανώς να μπορέσουμε με τον νέο νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να διαθέσουμε αναβαθμισμένα μέσα που δεν είναι αυτή τη στιγμή επιχειρησιακά για να χρηματοδοτήσουμε την ενεργοποίηση μέσων τα οποία μας είναι απολύτως απαραίτητα.